απόφαση από την πρόεδρο του Παραγωγικού Προσδοτική Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Κρήτη, αναγνωρίζεται καθηγήτρια Ελένη Βασιλάκη. Όταν έχει βρίσκει το κριτή, κύριε κύριε Ελένη, σε βαδιότητα με τον πολίτη Λεκίνη Σιμιοποτάμου, κύριε κύριε Ελένη, σε βαδιότητα με τον πολίτη Κιδονία και τον Κορόνο, κύριε κύριε Δαμασκινέ, σε βαδιότητα με τον πολίτη Καλοπολί, Βασιλείου και Διάνου, κύριε κύριε Ανδρέα, αξιότητα χιερή τη Ορθοδοξία. Κύριε πρόσωπο από την Περιφέρεια Ελευθερίου, κύριε Δήμαρχε, κύριε πρόσωπο των πολιτικών, στρατιωτικών και δικαστικών αρχών, κύριε Μαρτυρόδια Βρήκανε, κύριε καθηγητές και καθηγητρίες, αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες. Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης αποφάσισε να τιμήσει την αρχαιοτήτη της Αυστραλίας, κύριε Φιλιανό και τον Μίτσο Αραβιχνισκή με ιδεολογική σχολή του Αποστόλου Ανδρέου, με τον ανώτατο τίτλο που μπορεί να δώσει ένα δημοτικό ίδρυμα. Το τίτλο του επίσημου διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κρήτη. Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτική Εκπαίδευση τιμάει τον Αρχιτήτη τη Αυστραλία για την προσφορά του, τη συμβολή του και τη δράση του, τη συμπλήρωση, τη βελτίωση τη πολιτιστική κατανόηση των λαών και την ελληνική του συμβίωση. Ο τιμόμενο προτάθηκε από την κλίμα μου και αν την ανακηρυχθεί ω επίσημο διδάκτορα, γιατί εκτό από το κύριο του τίτλου, ένα αναγνωρισμό του τάγκου, είναι πολύ σημαντικό για το ίδιο το τμήμα να έχει επίσημους ανθρώπους που έχουν διεθνές ίχνος και εκτόπισμα. Καλώς ήρθατε να έχει επίσημους Αυστραλία στο Πανεπιστήμιο μας. Παρουσίαση του έργου του τιμόμενου από την καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, επιτιμήθηκε η Κορδάκη. Σεβασμιό. Κύριε εκπρόσωποι των αρχών, κύριε υποσμήτωρα τη Σχολή Επιστημών Αγγλικισκυρία Αναπληρώτρια Κρήτενη του Πανεπιστημίου Κρήτη, κύριε υποσμήτωρα του Τμήματο Τελικών Επιστημών, πρόεδρε μα και εκλεκτό ακροατήριό μα, πραγματικά αισθάνομαι ελάχιστη και να μιλήσω γι' αυτό το θεολογικό, πολιτισμικό και τοπικό μέγεθος, όπως είναι ο Στυλιανός, ο Αρχιεπίσκοπος. Το βιογραφικό του, στη ποίησή του, είναι πάρα πολύ σύντομο και αντιγράφω δύο-τρεις στίχους. Μια ζωή γράφοντας, μιλώντας, δεν φιλοδόξησε σε τίποτε άλλο παρά να δείξει τι είναι λιγωμένος. Αν οι μετοχές γράφοντας και μιλώντας διευρύνουν το επιγραμματικό νόημά τους για να χωρέσουν τη σύντομη αποτίμηση του τεράστιου έργου που καταφέρει ο μεγαλειότατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός, ο Χρης, τότε σίγουρα θα διαπιστώσουμε ότι επαληθεύεται ακόμη μια φορά τούτο. Ότι το ελάχιστο περιποιεί το μέγα και ότι η μετοχή πληγωμένος που ακολουθεί κάθε άλλο παραπαθητική είναι. Η στέρεη γνώση των εκκλησιολογικών και δογματικών ζητημάτων, η ακαδημαϊκή διδασκαλία και έρευνα, ο αγώνας για τον άνθρωπο, η οντολογική και αισθητική ερμηνεία της ύπαρξής μας μέσα από την ποιησή του είναι τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται και στα μάτια μας των απογειών. Σήμερα ο γενέθλιος τόπος αναγνωρίζει στο τέκνο μου την ακτινοβολία του πνευματικού του μόχθου και το πανεπιστήμιό μας τον τιμά με την αναγόρευσή του στο ύψιστο αξίωμα που επιτείνει διδάκτορος. Μολονότι το βιογραφικό σημείωμα του τιμωμένου το γνωρίσαμε ήδη και από την λυπητή αλλά σεμνή και συναισθηματική αναφορά της κυρίας Αντιπρίτανη και από τον πύρινο λόγο του σεβασμιωτάτου Ρεθύμνης, θα προσπαθήσω να το δω μέσα από μια διαδικασία περιδιάβασης όπου παρακολουθούμε την παράλληλη εξέλιξη του ιερωμένου, του θεολόγου και του ποιητή. Στο βιογραφικό του έργο
δεν αναφέρονται τα δύσκολα παιδικά χρόνια που πέρασε εδώ στην Κρήτη. Είναι παιδί, εύκολος και νέος, μέσα στην εποχή την αντίσταση και τον εμφύλιο, και αυτή η ξενά πολιτική διάσταση της στέρησης που έχουν όλα τα παιδιά της ηλικίας του περνάει από την ποιησή του μονόπονα αλλά υποδηλικά. Οι προπτυχιακές σπουδές του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας γίνονται στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, το Λίγνο της Ορθοδοξίας και στη συνέχεια ανοιχτή πληγή του Ορθόδοξου Ελληνισμού. Δύο χρόνια μετά, δηλαδή αρχίζουν το 1958, μετά τα Σεπτεμβριανά της Κωνσταντινούπολης και η ταραγμένη εποχή περνάει από τα πρώτα ποιήματα του Στυλιανού. Χειροτονείται πρεσβύτερο στο Ρέθινο, μετά την αποφύτησή του, αλλά το πάθος της μόρφωσης, σαν το πεντοζάνι άνεμο που αναφέρει μέσα στα ποιήματα του τόπου, τον φέρνει στη Βόνη, την πρωτεύουσα της τότε δυτικής Γερμανίας, από το 1958 έως το 1966. Περίοδο και προηγουσιμένη επίσης στην ποιησή του, κατά την οποία αναφέρονται οι αντιφάσεις της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής ιστορίας. Η χώρα που προκάλεσε τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τα ολοκαυτώματα και τον τρόμο, επαγγέλλεται με άλλη πολιτική βέβαια στον άνθρωπο της Μεσογείου, δουλειά και σπουδές. Οι μεταπτυχιακές του σπουδές στη συστηματική θεολογία και τη φιλοσοφία των θρησκειών οδηγούν στην εκπόνηση διδακτορικής διευθυντής, η οποία πραγματεύεται το αλάθητον της Εκκλησίας εν διορθοδόξω θεολογίου. Ο ίδιος τονίζει στον βιογραφικό του ότι υποβάλλει την διδακτορική διευθυντή ελληνιστή θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και όχι σε ετερόδοξο πανεπιστημιακή σχολή της Λύσης. Θα δούμε στη συνέχεια τι σημαίνει η ελληνική γλώσσα, όπως πάρα πολύ ωραία υπέδειξε και ο Συνοσμιότατος για τον Στυλιανό του Ορθοδοξία για μας τους ίδιους. Και καθώς η ποίηση θεραπεύεται μέσα στα άδικα περιθώρια των σπουδών, αναζητούμε τα ίδια της μεταναστευτικής εμπειρίας στα πρώτα του ποιήματα και βρίσκουμε μια καθημερινή εικόνα των ανεπτυγμένων δυτικών κοινωνιών να τον παιδεύει στο ποίημα «Άκρος απόλυτον» και να διατυπώνεται δραματικά ως αναφορά του ιερωμένου προς τον Θεό. Γράφει. Θα μαζέψω τα φιλιά που ακόμα τρέμουν πάνω στα πεταμένα από τσίγαρα και θα σου τα φέρω ψυχόλυτος για να μυστείς του πόνου των ανθρώπων. Τις άδειες βοτήρες από τα αλκοόρ και τα φάρμακα δεν θα ξέρα πού να τις κρύψω από το πλέμμα σου. Θα μετεβάλλω το ηχείς της Ευαγγελίας σου σε ένα τεράστιο σκουρπιδοτερικέ, αν δεν χρειαζόταν να γεμιστούν ξανά για το χρόνιο πόνο των ανθρώπων. Αυτή είναι η κατάσταση εδώ κάτω. Δεν χρειάζεται να σου γράψω περισσότερα. Αν θα σου στέλνα και μια μονάχα σελίδα ανθρώπινης μοναξιάς, φοβούμαι πως φοβούμενα το δημοσάγιο ύμνο των αγγέλων. Μα τις επιχειρήσεις διοικείς εσύ, περιμένω τις καινούργιες εντολές σου. Και καθώς ο ίδιος ο Στυλιανός μας λέει να διαβάζουμε ως μέρος του ποιήματος και της σημασίας του το χρόνο που έχει γραφτεί και το τόπο που έχει γραφτεί το ποίημα, είναι σημαντικό να πούμε ότι γράφεται στην πόλη στις 6 Δεκάτου του 1965, γίνει κιόλας χρόνια με τη σημερινή γιορτή και ότι είναι ένα ποίημα που
σημαντεύει την πρώτη, θα λέγουμε, φάση της ελληνικής μετανάστευσης και εκφράζει επίσης μια συλλογικό πόνο των μεταναστών της περιόδου εκείνης. Ως ηγούμενος της Πατριαρχικής Μονής, του Λατάτου, μετά την επιστροφή από τη Γερμανία και σε συνεργασία με την Πατριαρχική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ιδρύει το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, στο οποίο, όπως ακούσαμε, είναι αντιπρόεδρος στην αρχή και μετέπειτα πρόεδρος. Ταυτόχρονα, εμφωνεί διακριτή επί ηγεσία με θέμα το Περιπησίες Σύνταγμα της Δευτέρας Βατικανής Συνόδου και αναγορεύεται το 1969 φοιτητής στην ίδια σχολή. Έκτοτε διδάσκει σε διάφορα πανεπιστήμια και το 1970 εκλέγεται, όπως ακούσαμε πάλι, τιτουλάριος Μητροπολίτης Λίγου Πόλεως και έξαρχος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και το Άγιον Όρος. Την περίοδο αυτή τον απασχολούν η θεολογική και πνευματική υπόσταση της Εκκλησίας, οι σχέσεις της Ορθοδοξίας με τον Καθολικισμό, ζητήματα λειτουργικής κατήχησης και πίστης του σύγχρονου ανθρώπου. Και θα προσθέταμε ότι τα ερωτήματα που θέτει σε άκρα της εποχής αυτής εκφράζουν την αγωνία του ιερωμένου να βρει πραγματοποιήσιμες κινήσεις στα μεγάλα προβλήματα της μεταπολεμικής κοινωνίας. Αλλά και τα ποιήματα της περιόδου 1966-1973 αποτυπώνουν καταστάσεις στέρησης, εγκατάλειψης, αδιεξόδου, αλλοκλήρωσης, κοινές μάλιστα στους ποιητές της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς, την οποία ανήκει ο Δημόμενος. Κατεδαφίσεις, καημοί, ορφάνια, εφιαλτικές καταστάσεις εναλλάσσονται με εναγώνιες επικρίσεις της πλανίας και συζήτειες προσπάθειες για μετάνοια. Στο ποίημα «Απαλωτρίωση υποπαίδων» αποτυπώνεται ο μικρός γνώστος του ιερωμένου. Αυτός που συνοδεύεται από την φρικτή εμπειρία της ζωής σε μια πόλη όπως η Θεσσαλονίκη, που έχει χάσει τη φύση και την ταυτότητά της και μένει δραματικά μετέωρη στο κενό ενός αδυσόπιτου χρόνου που την εξαφανίζει ο άφρον ρημοτόμος. Είδες ποτέ σου μια πόλη γράφει να σφαδάζει σαν σφαγμένο κοτόπουλο, σαν πέσει απάνω της η νύχτα κατάρα αποκαλυπτική. Έλα σχολόπουλο το βράδυ και θα ειδείς δίχως αυτήνες ρέγγεν το κρανίο πίσω από το όμορφο πρόσωπο, τις ξεραμένες πόνχες των ματιών που αγωνίστηκαν να ανοίξουν όλο το φως από τα άστρα. Στερέωσε τα πόδια σου καλά, μην τα λυγίσει ο ήλιγος, όταν συστήσω κατά την χριστικοτισμένη πόλη και αντίκα η νύχτα σου πω, σκέψου αυτούς που ανάψανε τούτα τα φώτα απόψε πάλι σε 100 χρόνια. Δεν θα ζει ούτε ένας. Υπάρχει ένα παραπιστικό, αλλά με βαθύτατη ανθρωπιά ποίημα που έχει τίτλο Θεοτόκιον και αναφέρεται στη γειτονιά της Μονής των Λατάβων. Αντί του κανόνα που δεν μπορεί να συνθέσει ο ποιητής για τη χάρη της Παναγίας, αφηγείται το χρονικό της εγκατάλειψης στην οποία οδηγήθηκαν οι άνθρωποι της γειτονιάς από τη φτώχεια και τη μετανάστευση. Του Ευταγγελίου τα σπίτια είναι περιοχά μιας μόνης νύχτας επιδιδεύματα μέσα στο σώμα του κάστρου. Τα βόρεια πήγαν στα πνεία ή στη Γερμανία και έμειναν οι κοπέλες να στολίζουν κάθε φωτιά των επιτάφιων. Κλαίνε το γιο σου τη Μεγάλη Πέμπτη όλη νύχτα, όπως λένε όλες τις μέρες πίσω στα παράθυρα των άγνωστων ανθρώπων που περιμένουν. Θα ρωτούσε κάποιος και για τα δίσεκτα χρόνια της δικτατορίας αν επηρεάζουν τον ποιητή και αν σε κάποιο ποίημα διαφαίνεται μία ή υπερηγμός. Ο ποιητής
δεν βραβάζει όπως τυχόν στην πολιτική ποιήση, γίνεται. Τα ποιήματα γενικά είναι γραμμένα μέσα στην τετραετία αυτής της περίοδου και αποπνέουν μια ατμόσφαιρα καταθλιπτική και η αναζήτηση της ελευθερίας εκφράζεται συχνά σε αυτά. Το ποίημα μετά τον Εφιάλτη διεκτραγωδεί με υπονοούμενα την κατάσταση εκείνης της εποχής. Χάθηκε, λέει, το φιλότιμο από τον κόσμο σαν το ψωμί στην κατοχή. Τα περιστέρια το σκοτώνουν. Οι βάρβαροι περάσανε τις Θερμοπύλες και ακόμα πιο χειρότερα οι βάρβαροι φρουρούν τις Θερμοπύλες. Και έχουν μάθει δυστυχώς και ελληνικά. Η εκλογή του ιεράρχη στο αξίωμα του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας το 1975 γίνεται αντιληπτή από τον ίδιο. Ως αποστολή σε έναν τόπο όπου η Ορθόδοξη Εκκλησία βρίσκεται ενώπιον οικουμενικών προκλήσεων.